Το σχέδιο διάσωσης της ΔΕΗ που προωθεί η κυβέρνηση της Νέας Δημοκρατίας δεν είναι τίποτα άλλο από ένα ακόμα βήμα στην απελευθέρωση της αγοράς ηλεκτρικής ενέργειας. Από τα τέλη της δεκαετίας του 90, στην αρχή με τη μετοχοποίηση, στη συνέχεια με την τριχοτόμηση, προχώρησε η ευρωνησιακή πολιτική από όλες τις κυβερνήσεις. Η μία κυβέρνηση έδινε τη σκυτάλη στην άλλη στην προώθηση της πολιτικής στήριξης των κερδών των μονοπωλιακών ομίλων. Η τελευταία κυβέρνηση, αυτή του ΣΥΡΙΖΑ, όσο και αν θέλει να κρύψει τη συμβολή της στα σχέδια του κεφαλαίου, οι πράξεις της την προδίδουν. Με το τρίτο μνημόνιο συμφωνήθηκε να φτάσει η μείωση του μεριδίου της ΔΕΗ στο 50% του συνόλου της αγοράς για να διασφαλιστεί η κερδοφορία των άλλων ιδιωτικών ομίλων. Με το σύστημα δημοπρασιών τύπου νόμου υποχρεώθηκε η ΔΕΗ να πουλά το ρεύμα που παράγει κάτω του κόστου στους ανταγωνιστές της. Επιμερώντης, σχεδιάστηκε το Εθνικό Σχέδιο για την Ενέργεια και το Κλίμα, προχώρησε η αντιδραστική αξιολόγηση του προσωπικού και άλλα. Κάθε βήμα στην απελευθέρωση συνοδευόταν βέβαια και από την ανάλογη προπαγανδιστική ρητορική. Το άνοιγμα της αγοράς, μας έλεγαν τότε, θα έφερνε μειώσεις τιμών λόγω του ανταγωνισμού, θα άνοιγαν καλοπληρωμένες θέσεις εργασίας. Ποιο ήταν το αποτέλεσμα? Αύξηση των τιμών κατά 150% τα τελευταία 10 χρόνια στο ρεύμα και ποσοστό ενεργειακής φτώχειας στο 30% του πληθυσμού. Απ' την άλλη, αντί καλοπληρωμένες θέσεις εργασίας, άνθησαν οι ελαστικές σχέσεις εργασίας με συμβασιούχους οχταμηνίτες εργολαβικούς, με μισθούς πείνας και συνθήκες άθλιες. Ποιος επιβεβαιώθηκε τελικά? Το ΚΚΕ από τότε ενημέρωνε το λαό για τις εξελίξεις και τις συνέπειές τους. Σύντροφοι και φίλοι, η Νέα Δημοκρατία σήμερα αξιοποιεί το επιχείρημα ότι η ΔΕΗ έχει καταρρεύσει οικονομικά, με αποκλειστικό όμως κριτήριο την πορεία της μετοχής στο χρηματιστήριο. Εκτίμηση που παραβλέπει το επενδυτικό πρόγραμμα της ΔΕΗ, τις παραγωγικές της δυνατότητες, τις υποδομές της, την ακίνητη περιουσία της. Αυτή η εκτίμηση γίνεται σκόπιμα για να προβληθούν ως αναγκαίοι μια σειρά αντιλαϊκοί στόχοι και επιλογές της παραπέρα ιδιωτικοποίησης που υπάρχουν στα προγράμματα της Νέας Δημοκρατίας και του ΣΥΡΙΖΑ πολλά χρόνια πριν από τα σημερινά αρνητικά αποτελέσματα με τη μετοχή της ΔΕΗ. Η πραγματικότητα είναι ότι η σημερινή οικονομική κατάσταση της ΔΕΗ αποκλειστικά οφείλεται σε αυτή την πορεία απελευθέρωσης. Μειώθηκε το μερίδιο, επιβαρύνθηκε η λιγνητική παραγωγή με φόρους κτλ. Παράλληλα, αξιοποιούν την ευαισθησία του λαού σε θέματα περιβάλλοντος για να προωθήσουν τα σχέδιά τους. Η επίκληση στην προστασία του περιβάλλοντος είναι υποκριτική από τους εκπροσώπους του καπιταλιστικού συστήματος που καταστρέφει το περιβάλλον και στη συνέχεια εμπορεύεται την προστασία του. Αν οι κυβερνήσεις της Νέας Δημοκρατίας και του ΣΥΡΙΖΑ πριν είχαν πραγματικό ενδιαφέρον για το περιβάλλον, θα έδιναν βάρος στους μεγάλους υδροελεκτρικούς σταθμούς που συμβάλλουν ταυτόχρονα στην ίδρυυση, στην άρδευση και στην αντιπλημμυρική προστασία. Δεν θα επέτρεπαν να συνοδεύεται η εγκατάσταση ολικών πάρκων με την καταστροφή μεγάλων εκτάσεων δασικής γης, με τη διατάραξη της βιοποικιλότητας και της υδρολογικής ισορροπίας. Αν τους ενδιέφερε η εξοικονόμηση ενέργειας, δεν θα αύξηναν την ηλεκτροπαραγωγή από φυσικό αέριο, που λόγω απολειών αποτελεί μεγάλη σπατάλη ενέργειας. Το εμπόριο ρήπων της Ευρωπαϊκής Ένωσης και η αρχή ορυπαίνων πληρώνει και συνεχίζει να ρυπαίνει, δεν έχει στόχο την προστασία του περιβάλλοντος. Τα χρήματα που σπαταλώνται σε αυτό το αντιλαϊκό πλαίσιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης, καθώς και για την ενίσχυση του δικτύου ώστε να αντισταθμίζεται η αστάθεια που προκαλείται από τις ανανεώσιμες πηγές ενέργειας, θα μπορούσαν κάλλιστα να διατεθούν στην αξιοποίηση του εχώριου λιγνίτη με σύγχρονη τεχνολογία, πιο φιλική στο περιβάλλον, με μονάδες συνδυασμένου κύκλου υψηλής ενεργειακής απόδοσης και για τη μετεγκατάσταση οικισμών που γειτνιάζουν με ρυπογόνες δραστηριότητες. Φίλοι και σύντροφοι, ζήσαμε τα επιχειρήματά τους και τα αποτελέσματα της πολιτικής τους. Το σχέδιο διάσωσης της ΔΕΗ είναι σχέδιο εξόντωσης των εργατικών λαϊκών οικοκυριών. Οι λαϊκές οικογένειες δεν θα ωφεληθούν από το μέτρο μικρής μείωσης του ΦΠΑ, γιατί από 1η Σεπτέμβρη, όπως γνωρίζετε, αυξήθηκαν τα τιμολόγια ηλεκτρικού ρεύματος από 16% σε 19%, ανοίγοντας το δρόμο για νέες επιβαρύνσεις στη συνέχεια. Εντείνεται παράλληλα το κυνήγι των λαϊκών νοικοκυριών που δεν μπορούν να πληρώσουν τους λογαριασμούς. Οι εργαζόμενοι της ΔΕΗ με σχέση προσωρινής απασχόλησης θα συνεχίσουν να εργάζονται στο βάλτο της ανασφάλειας με μισθούς πείνας. Ενώ οι μόνιμοι εργαζόμενοι στη ΔΕΗ θα αντιμετωπίσουν νέο γύρο απολύσεων με πακέτα εθελούσιας εξόδου, εντατικοποίησης εργασίας, αύξηση της τρομοκρατίας. Για την περιοχή μας, τον άξονα Κοζάνη-Πτολεμαϊδα-Φλόρινα, οι συνέπειες θα είναι ακόμα πιο βαριές.
Χιλιάδες θέσεις εργασίας θα χαθούν από το κλείσιμο ατμοηλεκτρικών σταθμών και ορυχείων. Ακόμα περισσότερες θα χαθούν δορυφορικά σε επιχειρήσεις της περιοχής, σε μια περιοχή που είναι ήδη πρώτη στην ανεργία. Ενδεικτικό είναι το γεγονός ότι ενώ σε επίπεδο επικράτειας η ελληνική οικονομία είναι σε ανεμική ανάκαμψη, η περιφέρεια Δυτικής Μακεδονίας έχει μείωση του ΑΕΠ τα τελευταία χρόνια περίπου 9%. Μπαίνει σε κίνδυνο η τηλεθέρμανση της Πτολεμαΐδας και άλλων οικισμών από το εσπεσμένο κλείσιμο ατμοηλεκτρικών σταθμών που την τροφοδοτούν. Η αλλαγή από λιγνίτη σε βιοκαύσιμο ως πρώτη ύλη θα επιφέρει νέες αυξήσεις στα τιμολόγια. Σύντροφοι και φίλοι, κάθε βήμα της απελευθέρωσης είχε και την υπογραφή των εργοδοτικών κυβερνητικών συνδικαλιστών. Σε κάθε βήμα είχαν χρεωμένο ρόλο στην προώθηση της πολιτικής στήριξης της κερδοφορίας των επιχειρηματικών ομίλων. Προχωρούσαν βέβαια σε ελεγχόμενες κινητοποιήσεις, αφού διαπραγματευόταν κάποια αργύρια όπως κάρτες σύντησης κτλ. Σήμερα καλούν σε στάση αναμονής και στις ανακοινώσεις επικεντρώνουν στην πραγματικά άδικη μείωση της έκπτωσης τιμής του ηλεκτρικού ρεύματος στους εργαζόμενους της ΔΕΗ, χωρίς όμως να αναφέρουν λέξη για την πολιτική της απελευθέρωσης, της αυξής στα τιμολόγια των εργατικών λαϊκών οικοκυριών, δίνοντας τροφή στον κοινωνικό αυτοματισμό που είναι τόσο χρήσιμο σε αυτές τις μέρες στο κεφάλαιο για να προωθήσει την πολιτική του. Στο πλευρό τους είχαν βεβαίως και τους εκλεγμένους στην τοπική διοίκηση. Τα διάφορα σύμφωνα συμβίωσης με τη ΔΕΗ, δίκτυα ενεργειακών δήμων παλιότερα, οι ενεργειακές κοινότητες σήμερα βρήκαν ευνοϊκό πεδίο μέσα από την τοπική διοίκηση με στόχο την προώθηση της πολιτικής της απελευθέρωσης. Πρωταγωνιστικό ρόλο παίζει η τοπική διοίκηση και στην προώθηση των σχεδίων για τη μεταλιγνητική περίοδο στην περιοχή μας. Το Εθνικό Ταμείο Δίκαιης Μετάβασης, που φιλοδοξούν να διαχειριστούν, δεν είναι τίποτα άλλο από ζεστό χρήμα σε επιχειρηματικούς ομίλους που θα επενδύσουν στην περιοχή. Τα ποια σχέδια επιχειρηματικών ομίλων θα ευοδοθούν θα εξαρτηθεί από την κατάληξη των ανταγωνισμών. Όμως, προϋποθέτουν τη συρρήκνωση των εργατικών δικαιωμάτων και νέα προνόμια για το κεφάλαιο. Δεν είναι τυχαίο που δύο υποψήφοι δήμαρχοι Κοζάνης είχαν στο πρόγραμμά του τις ειδικές οικονομικές ζώνες. Σύντροφοι και φίλοι, το ΚΚΕ φωτίζει ότι υπάρχει λύση που μπορεί να ικανοποιήσει το σύνολο των αναγκών του λαού, δηλαδή να διασφαλίσει ταυτόχρονα την κάλυψη των ενεργειακών αναγκών της λαϊκής οικογένειας, την προστασία του περιβάλλοντος και της υγείας των κατοίκων, τη μείωση της ενεργειακής εξάρτησης της χώρας, σταθερές σχέσεις ασφαλούς εργασίας για τους εργαζόμενους του κλάδου, όθηση στην ισόμετρη ανάπτυξη των περιοχών της χώρας. Για να εφαρμοστεί αυτή η λύση, πρέπει η εργατική τάξη, ο λαός, να πάρει τα χέρια του τα κλειδιά της οικονομίας και το τιμόνι της εξουσίας, σκοπό της παραγωγής να αποτελούν οι κοινωνικές ανάγκες και όχι το καπιταλιστικό κέρδος. Έτσι, το ενεργειακό προϊόν θα αποτελεί πλέον κοινωνικό αγαθό για όλους και όχι εμπόρευμα. Πρόκειται για ένα ριζικά διαφορετικό δρόμο ανάπτυξης, όπου όλες οι εγχώριες ενεργειακές πηγές, τα μέσα παραγωγής, μεταφοράς και διανομής της ενέργειας θα αποτελούν κρατική κοινωνική ιδιοκτησία. Σε αυτό το πλαίσιο του σοσιαλισμού, ο ενεργειακός κεντρικός σχεδιασμός θα μπορεί να αξιοποιεί συνδυασμένα όλες τις διαθέσιμες εγχώριες πηγές και όλες τις διαθέσιμες τεχνικές λύσεις για να βελτιώνεται το σημερινό ενεργειακό μείγμα της χώρας για διασφάλιση της λαϊκής ευημερίας. Μπαίνουμε σήμερα μπροστά για να οργανωθεί η πάλη του λαού ώστε να ανοίξει αυτός ο ελπιδοφόρος δρόμος της πραγματικής ανατροπής. Ευχαριστώ.